Για γέλια ή για κλάματα. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι αποκαλύψεις του Α για μαζικές μετακινήσεις ψηφοφόρων σε άλλους δήμους εν ώψη των εκλογών της 9ης Ιουνίου έφεραν συναγερμό στο Υπουργείο Εσωτερικών που ψάχνει να εντοπίσει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μιλώντας στην εκπομπή Α Καλημέρα, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών διαβεβαίωσε πως ήδη απορρίφθηκαν χιλιάδες αιτήσεις. Θα το διερευνήσουμε και ο στόχος μας είναι να διερευνήσουμε τις ενστάσεις που θα υποβληθούν. Με τις πληροφορίες του Α να αναφέρουν πως πολίτες δήλωσαν ως μόνιμη διαμονή καφετέριες, υπεραγορές, ακόμα και κυνηγετικούς συλλόγους. Είναι απαράδεκτο, κυρία Αγαπητού, και παράνομο. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Και εμείς θα επιμένουμε μέχρι να ελέγξουμε, αν είναι δυνατόν, θα ελέγξουμε όλες τις εστάσεις και ακόμα παραπάνω. Πάντως ο χρόνος πιέζει, καθώς μέχρι τις 15 Απριλίου οι κατάλογοι θα πρέπει να κλείσουν. Τα κόλπα δεν αφορούν πάντως μόνο τη δήλωση παραπλανητικής διεύθυνσης. Ακούστηκαν, χωρίς να έχουμε τεκμήρια, ότι πλήρωσαν. Πλήρωσαν κάποιοι υποψήφοι ένα ποσό, κάποιους Ελλαδίτες, απλά και μόνο για να αφήγουν, αν θέλετε, από τον κατάλογο της Ελλάδας και να, γιατί δικαιούνται, έχουν και αυτό το δικαίωμα. Ένας από τους δήμους στους οποίους εμφανίζονται τα παράδοξα είναι αυτός της Λακατάμιας, με 1.200 μετικήσεις. Προχωρήσαμε σε έρευνα όπως κατοικώντος νομίζω έπρεπε να κάνουμε και διαπιστώσαμε πράγματα και θαύματα, εξόφθαλμες περιπτώσεις, περιπτώσεις οι οποίες ήταν εγγεγραμμένοι σε καταστήματα, περιπτώσεις οι οποίες ήταν γραμμένοι σε διάφορους χώρους εκτός από σπίτια στη Λακατάμια. Δηλαδή, αυτά είναι, χώρους εστίασης, υπεραγορές. Σε μία μάλιστα περίπτωση δηλώθηκε ως μόνιμη κατοικία συγκεκριμένο γραφείο, με τον ιδιοκτήτη να μην έχει καν ιδέα για τη συμπερίληψη στον κατάλογο. Και περνάμε στις πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που σάρωσε τη χώρα τα τελευταία 24.